Συνεχίζονται οι αυξομοιώσεις στις τιμές των καυσίμων, με το καταναλωτικό κοινό να παρακολουθεί τα σκαμπανεβάσματα στην αγορά πετρελαιοειδών χωρίς να μπορεί να αντιδράσει. Αύξηση έως και 4 σεντ κατέγραψε βενζίνη 95 οκτανίων, με τις νέες τιμές να καταγράφονται ήδη στους τιμοκαταλόγους των πρατηρίων. Η μέση τιμή διαμορφώθηκε στο 1,497, η φθηνότερη στο 1,404 και η ακριβότερη στο 1,549. Πώς δεν μπορούμε να προβλέψουμε για το τι θα γίνει. Βλέπουμε καθημερινά διάφοροι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τιμές των καυσίμων. Αντίθετα, το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης καταγράφει μικρή μείωση έως και 3 σεντ, αφήνοντας περιθώρια αισιοδοξίας για περαιτέρω μειώσεις. Η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης διαμορφώθηκε στο 1,875, με την φθηνότερη να είναι στο 1,817 και την ακριβότερη στο 1,941. Ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης έχει ως εξής: η μέση τιμή στο 1,415, η φθηνότερη στο 1,363 και η ακριβότερη στο 1,567. Άρχισαν εκεί 2-3 μέρες που άρχισαν να φαίνονται και μπορεί να παρουσιαστούν ακόμα λίγες στις επόμενες μέρες. Αναφέροντας πως η διαμόρφωση των τιμών οφείλεται στην τιμή που οι εταιρείες αγοράζουν τα καύσιμα από τα διελιστήρια και από την μείωση της παραγωγής καυσίμων από τις χώρες του ΟΠΕΚ. Η εξαπάτηση από την πολιτική.